Τις έντονες αντιδράσεις των υπαλλήλων στη ΔΕΗ του Βόλου προκάλεσε το φαινόμενο των δανεικών εργαζομένων που έχουν κάνει την εμφάνισή τους στο τοπικό υποκατάστημα και όπως καταγγέλει το σωματείο απασχολούνται με ολιγόμενες συμβάσεις σε ιδιωτική εταιρεία που τους νοικιάζει στη συνέχεια στη ΔΕΗ με αμοιβές όσο και το επίδομα ενεργείας. Είναι κάτι το οποίο ξεκίνησε τώρα, είναι από τις 12 Σεπτεμβρίου. Έχουμε ειδοποιήσει, το θέμα βρίσκεται, το παρακολουθεί και η ΓΕΝΟΠ, αλλά οφείλουμε να αναδείξουμε και στην κοινωνία του Βόλου για να μπορέσουμε να προστατεύσουμε και αυτούς τους ανθρώπους, αλλά και τους επόμενους και τις επόμενες γενιές. Κάποια στιγμή πρέπει να σταματήσει αυτό το δουλεμπόριο. Οι άνθρωποι πρέπει να απασχολούνται, να έχουν μια μόνη, μια σταθερή εργασία, να αμείβονται με αξιοπρέπεια, να μπορούν να ανταπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους και τελικά να μπορέσουμε όλοι μας να κοιτάει ο ένας τον άλλον στο πρόσωπο. Σύμφωνα με σημερινό δημοσίευμα της εφημερίδας Ταχυδρόμος, οι εργαζόμενοι προσωρινής απασχόλησης όπως αποκαλούνται υπογράφουν συμβάσεις ανά δίμηνο το πολύ και δεν έχουν βέβαια κανένα απολύτως εργασιακό δικαίωμα. Για το θέμα είναι ενήμερη η ΓΕΝΟΠ ΔΕΗ που θα αντιδράσει άμεσα πρώτα σε κεντρικό επίπεδο, καθώς προκύπτουν μια σειρά από ζητήματα σχετικά με το κόστος για τη ΔΕΗ από τη συγκεκριμένη συμφωνία με τον ιδιώτη, ο οποίος νοικιάζει στην ουσία τους εργαζόμενους. Η ΔΕΗ έχει απευθυνθεί κεντρικά σε κάποια εταιρεία, μάλλον με κάποιο δεσμό, δεν γνωρίζω πώς έγινε αυτό. Και οι άνθρωποι αυτοί έρχονται μέσω της εταιρείας. Δηλαδή δεν έχουν σύμβαση με τη ΔΕΗ, ουσιαστικά δηλαδή είναι μέσω εταιρείας. Και πόσο κρατάει η σύμβασή τους? Από ό,τι μάθαμε, θα κρατήσει για 3 μήνες. Δεν ξέρουμε τι έκταση θα πάρει, αλλά έστω και για τους 3 μήνες αυτούς. Δηλαδή δεν πρέπει να αφήνουμε τα πράγματα στην τύχη τους, πρέπει να τα αναδεικνύουμε και όσο γίνεται περισσότερο να βοηθήσουμε όλοι μας. Και δεν είναι σε κάποιο γραφείο, έτσι από ό,τι ξέρουμε. Είναι στα ταμεία, δηλαδή είναι όλη μέρα στο πόδι και σε άμεση επαφή με τους καταναλωτές. Είναι 2 στο ταμείο και είναι και 3 κυρίες στην εξυπηρέτηση, που επίσης είναι ένα αντικείμενο το οποίο είναι πάρα πολύ δύσκολο. Έχει καθημερινή επαφή με τον κόσμο. Βλέπετε και τα πλάνα σας πιστεύω να τραβήξετε, να δείτε και τις ουρές τι γίνεται. Και προσπαθούν όλοι να προσφέρουν στην εξυπηρέτηση του καταναλωτή, δηλαδή να προσφέρουν στη ΔΕΗ.